Πρόκληση για το κοινό περί δικαίου αίσθημα αποτελεί φωτογραφία με το καπνιστικό γλέντι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο καφενείο της Βουλής, την ώρα που ιδιώτες και επαγγελματίες καλούνται να σβήσουν το τσιγάρο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε όλοι να εφαρμόζουν τον νόμο. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον καπνό σου στους άλλους. Λαύρος υπήρξε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο του καπνίσματος, Παναγιώτης Μπεχράκης, σχολιάζοντας το φωτογραφικό στιγμιότυπο. Και πιστεύω ότι η φωτογραφία αυτή ήταν μια κατάφορη και προκλητική παραβίαση του νόμου, αλλά επιπλέον μια ενέργεια η οποία είχε τη σκοπιμότητα να υπονομεύσει την συνένεση και την έννοια του σεβασμού μέσα από την οποία επιχειρείται η εφαρμογή του νόμου. Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Στασούλας, αποφάσισε να επισπεύσει την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, δίνοντας εντολή να σταματήσει άμεσα το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Βουλής, στους διαδρόμους και στο καφενείο. Τώρα που λένε ότι να το απαγορέψουν σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, αυτό πώς σας βρίσκει? Σύμφωνοι απολύτως. Θέλει να βγει κάποιος έξω σε ελεύθερο χώρο να καπνίσει παρά σε κλειστό. Σαν πρώτο βήμα, ο Κώστας Στασούλας έστειλε αυστηρό μήνυμα στον ιδιοκτήτη του καφενείου της Βουλής, που θεωρείται συνυπεύθυνος για τους παραβάτες της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, προειδοποιώντας τον ακόμη και με ανάκληση αδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βόρεια Μακεδονία, όταν πριν από λίγα χρόνια είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό, ο εισαγγελέας πήγε στη Βουλή και έκλεισε το καφενείο.